Ακρίβει ακόμα και στο τραπέζι των Χριστουγέννων, με τους καταναλωτές να καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να περάσουν τις εορταστικές μέρες με τον τρόπο που επιθυμούν. Στα Ακροπολία οι τιμές στην Καλοπούλα κινούνται γύρω στα 9 ευρώ, ενώ στο Κυρινό φτάνουν έως 7,5 ευρώ το κιλό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ανθρώπων της αγοράς, μια πενταμελής οικογένεια θα δαπανούσε περίπου 60 με 65 ευρώ μόνο για τις αγορές κρατικών. Έχουμε απορροφήσει τουλάχιστον το 10% των αυξήσεων. Γιατί δεν έχουν ανέβει μόνο οι τιμές των κρεάτων. Έχει ανέβει και η ενέργεια και το πετρέλαιο, όλα αυτά και τα υλικά συσκευασίας πάρα πολύ από πέρσι. Και έχουμε απορροφήσει εμείς τουλάχιστον 10%. Αντίθετα με τα Ακροπολία, στο Ακροπολία οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές σε σχέση με την περσινή χρονιά. Συγκεκριμένα το μαρούλι θα κυμανθεί περίπου στα 70 λεπτά. Οι ντομάτες από 2 έως 2,50 λεπτά το κιλό, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στις πατάτες, οι οποίες θα κυμανθούν από 90 λεπτά έως 1 ευρώ 30 λεπτά. Η κίνηση στην αγορά ακόμα είναι υποτονική. Η ζήτηση στα προϊόντα σε εμάς είναι πάντα στάνταρ, είναι οι σαλάτες, οι ντομάτες, τα μαρούλια, αυτά. Οι τιμές κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα. Σε εσάς δεν έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις στα προϊόντα αυτά? Όχι πάρα πολύ, γιατί η ζήτηση δεν είναι μεγάλη. Τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες έκαναν την εμφάνισή τους με ψηλότερες τιμές, αρτοπία και ζαχαροπλαστεία τα φετινά Χριστούγεννα. Ενώ οι δίπλες, όπως κάθε χρόνο, κερδίζουν τον τίτλο του πιο ακριβού χριστουγεννιάτικου γλυκού. Δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση την περίοδο αυτή. Παρόλο που άλλα πράγματα προσδοκούσαμε, βλέπουμε ότι τελικά ο Δεκέμβρης ήταν ίσως χειρότερος και από τον Οκτώβρη και από τον Νοέμβρη. Ο κόσμος δεν ρωτά καν τις τιμές τους, απλά τα έχει βάλει στο μυαλό του η συνείδησή του ότι είναι κάτι απαγορευτικό, γιατί δεν σηκώνει το βαλάντιό του λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων που του έχουν φορτώσει σε ρεύμα, σε σούπερ μάρκετ, σε είδη πρώτης ανάγκης, σε ενίκεια, στα πάντα. Συνολικά το κόστος για μια οικογένεια ανέρχεται περίπου στα 120 ευρώ για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, όταν πέρσι ήταν φθηνότερο κατά 15%. Μέχρι τα Χριστούγεννα απομένουν λίγες ημέρες ακόμη και η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί, με τους καταναλωτές να προχωρούν σε έρευνα προκειμένου να αγοράσουν σε πιο οικονομικές τιμές.